Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ο κύριος Φιλιππίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και πρόεδρος των εμπόρων Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για αυτή την περίοδο εκπτώσεων πριν από τις τακτικές εκπτώσεις και μας είπε κάποια πράγματα για την αγορά, τα θετικά, τα αρνητικά και γενικότερα πώς θα κινηθεί η αγορά αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε κλίμα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό που σίγουρα θα ενδιαφέρει άντρες αλλά και γυναίκες. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και επανερχόμαστε. Για πολλούς αποτελεί έναν αισθησιακό χορό, για άλλους ένα είδος άθλησης, ένα είδος ανόργανης γυμναστικής, καθώς απορείς με τα ακροβατικά και με την ευληγησία του κορμιού πάνω σε έναν στήλο. Όπως και να έχει, το pole dancing προκαλεί και μαζί γοητεύει άντρες αλλά και γυναίκες, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Πόσο μάλλον όταν χορεύουν πάνω στον στήλο, κυρίες όπως είναι σήμερα εδώ πέρα κοντά μας στην εκπομπή, η κυρία Ελευθερία Γιαγή, η οποία είναι δασκάλα χορού και ιδιοκτήτρια σχολών χορού, σχολών όχι μίας, δύο, και η Τζο, καλησπέρα, η οποία είναι μαθήτρια και αποφάσισες να ασχοληθείς και εσύ επαγγελματικά με το pole dancing. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας στην εκπομπή face to face. Λοιπόν, Ελευθερία, είσαι η πρώτη γυναίκα που έφερε το pole dancing στην Ελλάδα. Καταρχάς, πες μας λίγο τι είδαμε, το βίντεο που είδαμε από πού είναι. Είναι από μια παράσταση που έγινε στο θέατρο του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, λοιπόν, πώς πήρες αυτή την απόφαση να φέρεις το pole dancing στην Ελλάδα? Καταρχάς, εσύ από πότε ξεκίνησες να χορεύεις? Από μικρή ηλικία ασχολούμαι με κλασικό μπαλέτο, μια σχέση. Και γενικά με τα σπορ, και όταν είδα το pole dancing μου άρεσε πάρα πολύ γιατί συνδύαζε αυτά τα δύο. Δοκίμασα μόνο μου στην αρχή, μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή δεν υπήρχε κάποια σχολή, κάποιος που να το διδάσκει, σκέφτηκα ότι θα ενδιαφέρει και άλλες κοπέλες και αποφάσισα να ξεκινήσω εγώ να διδάσκω. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό? Έγινε πριν σχεδόν 8 χρόνια αυτό. Μάλιστα. Και όταν λες είδες το pole dancing, δηλαδή είχες εσύ κάποια εμπειρία στο εξωτερικό εφόσον δεν υπήρχε στην Ελλάδα και ξεκίνησε από εσένα ή μέσω κάποιων βίντεο, μέσω της τηλεόρασης, πώς έγινε? Ήταν όλα μέσω του ίντερνετ. Αγόρασα απλά ένα στήλο επαγγελματικό τον οποίο τον έβαλα στο σπίτι μου και δοκίμασα μόνο μου στην αρχή, δηλαδή αυτοδίδακτο ουσιαστικά. Από βίντεο και φωτογραφίες που υπήρχαν τότε στο ίντερνετ.
Και αργότερα πήγα και στο εξωτερικό σε σχολές για να πάρω πτυχίο και σε σεμινάρια για να μάθω καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα, Τζο, εσύ γιατί πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με το pole dancing? Καταρχάς, πώς το έμαθες? Το έμαθα διαδικτυακά. Mm-hmm. Όπως μαθαίνουμε τα περισσότερα πράγματα πλέον. Μου φάνηκε πολύ διαφορετικό, mm-hmm. πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ όμορφο. Συνδυάζει χορό, ακροβατικά. Είναι δύσκολο να φτάσεις σε ένα επίπεδο που... Είναι πρόκληση να φτάσεις σε ένα επίπεδο υψηλό, να κάνεις πολλά πράγματα δύσκολα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως είπαμε και στην αρχή, θυμίζει πολύ ανόργανη γυμναστική, έτσι. Είναι περισσότερο ένας αισθησιακός χορός ή άθλημα ελευθερία? Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό καταρχάς. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα και εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ γιατί μπορείς να το κάνεις με όποιον τρόπο θέλεις εσύ. Mm-hmm. Μπορείς να το κάνεις δηλαδή και η πιο εύκολη εκδοχή είναι να το κάνεις αισθησιακά. Αν και αυτό έχει μια μικρή δυσκολία, δηλαδή αν δεν το κάνεις και αυτό πρέπει καλά, το θα φαίνεται λίγο αστείο. Mm-hmm. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να το κάνεις ως εντελώς γυμναστική με πάρα πολλά ακροβατικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχει διαφορά και στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο χορός, είτε να το κάνεις ως άθλημα είτε ως χορό. Ναι, ακριβώς. Μπορείς να συνδυάσεις περισσότερο χορό και λιγότερο ακροβατικά ή μόνο ακροβατικά. Να το κάνεις με διάφορα τραγούδια, διαφορετικά, δηλαδή με κλασική μουσική. Mm-hmm. Το καλλιτεχνικό, πιο ροκ, πιο σεξι. Α, τι λες τώρα, με κλασική μουσική. Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Ή μπορείς να συνδυάσεις Latin, δηλαδή να είναι λίγο μια χορογραφία με κάποια στοιχεία Latin και αντίστοιχη μουσική και κάποια κόλπα πάνω στο στήλο. Μάλιστα. Με όποιο τρόπο θέλεις. Τώρα, Ελευθερία, είπαμε, ξεκίνησες πρώτη. Συνήθως το pole dancing, παλαιότερα τουλάχιστον, είχε συνδυαστεί με show σε street club κτλ. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο για σένα να πείσεις τον κόσμο πως δεν είναι κάτι πρόστιχο, αλλά είναι ένας χορός όπως είναι όλοι οι άλλοι? Δεν μου φάνηκε τόσο δύσκολο. Δηλαδή, όταν είσαι εσύ έτσι, το εξηγείς κανονικά πως είναι, ή μπορείς mm-hmm. να τους δείξεις. Τώρα πλέον που υπάρχουν διαγωνισμοί στο εξωτερικό και μπορεί να δει ο κόσμος πολλά βίντεο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ας πούμε άλλη τρία λεπτά πάνω στον αέρα ανάποδα και κάνει τόσα τρελά ακροβατικά και σπαγκάτο, δηλαδή ευληγησία πάρα πολύ έντονη, είναι σχεδόν σπορ πλέον. Mm-hmm. Δεν μπορείς πλέον να το συνδυάσεις. Και φυσικά έχει να κάνει και αυτό που είπες, όπως θες να το περάσεις εσύ και όπως θες να το χρησιμοποιείς και να το προβάλλεις. Εσύ, Τζο, είπαμε, όταν πήρες αυτήν την απόφαση να ασχοληθείς με το pole dancing, η δική σου, το αγόρι σου, δεν ξέρω αν έχεις, πώς το πήρε, ήταν αρνητικός? Όχι, καθόλου. Το περιβάλλον σου γενικότερα? Καθόλου, καθόλου. Αντιθέτως, το θεωρήσαμε κάτι πολύ ωραίο που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε μέχρι να ανοίξει η σχολή. Και τους άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το συνδύασαν με χορό σε προκλητικό, σε κλάμπι. Mm-hmm. Το είδανε σαν άθλημα. Μάλιστα. Σαν τέχνη, βασικά. Είπες ότι ήρθες στην Θεσσαλονίκη. Ελευθερία, έφερες το pole dancing στην Θεσσαλονίκη. Κατάγεσαι από Αθήνα. Ήταν η πρώτη σχολή που άνοιξε στην Αθήνα? Ναι. Πρώτα υπήρχε η σχολή στην Αθήνα και όταν αποφάσισα και ήθελα πλέον να φύγω από την Αθήνα, επειδή πάρα πολλές κοπέλες μου ζητούσαν από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε αυτό. Αποφάσισα να μετακομίσω και με mm-hmm. την ευκαιρία να ανοίξω και σχολή εδώ. Δηλαδή, τώρα έχεις σχολή χορού και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ναι, ακριβώς. Ωραία, τώρα θα αναφερθούμε λίγο αργότερα αν έχεις βρει διαφορές ανάμεσα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όχι τόσο ως πόλη, ως νοοτροπία των ανθρώπων. Έχω βρει. Λοιπόν, για κάποιους που κάνει pole dancing, για ποιο λόγο να έρθει, για ποιο λόγο να ξεκινήσει να κάνει pole dancing? Νομίζω οι περισσότερες κοπέλες το προτιμούν γιατί είναι μια πολύ διασκεδαστική μέθοδος γυμναστικής και πολύ καλή γυμναστική. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Κυρίως τι γυμνάζεις με το pole? Όλο σε το σώμα, δηλαδή αναλόγως και με ποιες κινήσεις. Δηλαδή έχει κρεμάσματα, έχει σκαρφαλώματα, έχει ανάποδα. Όλη η πλάτη, τα χέρια, η κοιλιακή πάρα πολύ, τα πόδια, mm-hmm. δεν υπάρχει σημείο που να μην το γυμνάζει και συσφίγγει και πάρα πολύ και σε πολύ γρήγορο διάστημα. Μάλιστα. Ενδείκνεται για όλους τους σωματότυπους? Και κυρίως δεν το καταλαβαίνεις ότι γυμνάζεις εκείνη την ώρα. Στην ουσία διασκεδάζεις. Mm-hmm. Ναι, όλους τους σωματότυπους έχουμε, όλοι μπορούν. Γιατί ξεκινάμε από τα πολύ βασικά και εύκολα. Και όπως είπα, προσαρμόζεται πολύ γρήγορα το σώμα. Οπότε δυναμώνεις και μπορείς να κάνεις και τα πιο δύσκολα. Μάλιστα. Μα κάποια κοπέλα. Δεν ξέρω, άντρες κάνουν pole dancing? Κάνουν και άντρες, ναι. Αλήθεια, λες? Ακόμη και στα πρώτα αθλήματα, στο εξωτερικό υπάρχει κατηγορία
Ανδρών. Μάλιστα. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει περιτά κιλά, δεν είναι δύσκολο στην ουσία να κρατήσει το βάρος του πάνω στον στήλο? Κάθε άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να μπορεί να σηκώσει. Έχει συνηθίσει να σηκώνει το βάρος του. Σαφώς καταπονείται λίγο περισσότερο το σώμα του. Οπότε καλό θα ήταν οι περισσότερες κοπέλες εξάλλου ήδη όταν ξεκινά τα μαθήματα, επειδή θέλουν να προχωρήσουν, μπαίνουν και στη διαδικασία και χάνουν κάποια κιλά. Αλλά ούτως ή άλλως μέσα και από αυτό χάνεις κιλά. Και περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα τεχνικής πώς θα καταφέρεις να κρατηθείς πάνω στον στήλο. Ζω. Ναι. Είναι θέμα τεχνικής. Εντάξει, η τεχνική εννοείται ότι αποκτείται σιγά σιγά. Αποκτάται. Δεν κάνεις από το πρώτο μάθημα ανάποδα, ούτε μπορείς από το πρώτο μάθημα να τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά σιγά σιγά το σώμα χτίζεται. Οπότε όταν θα φτάσεις σε ένα επίπεδο που θα πρέπει να αναποδογυρίσεις, να κάνεις κάτι πιο δύσκολο, πιο επικίνδυνο ίσως, μπορείς να το κάνεις. Μάλιστα. Ελευθερία έχει να κάνει δηλαδή πιο πολύ με το σώμα σου, με την φυσική σου κατάσταση, ή είναι συνδυασμός τακτικής με φυσική κατάσταση? Ανάλογα και με ποιο τρόπο θέλεις να το κάνεις. Εμείς συνήθως στα μαθήματα βάζουμε και λίγο τη χορογραφία μέσα, ώστε να μαθαίνει κάποιος και κάποιες χορευτικές κινήσεις για να ξεκουράζεσαι. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι τα ακροβατικά που θέλουν την τεχνική και τη δύναμη και η ευληγησία μετά από κάποιο επίπεδο. Τώρα κάποιος ο οποίος ξεκινάει από το μηδέν, τα πρώτα βήματα που θα μάθει, τι είναι να κάνει? Ακόμα και στο πρώτο μάθημα μαθαίνει κάποιες φιγούρες που στην ουσία βρίσκεται στον αέρα, κρέμεται. Δηλαδή σηκώνει όλο το βάρος με τα χέρια του. Και όπως είπα, για να φανταστώ, όταν λες στον αέρα, όχι ένα και δύο μέτρα που ανεβαίνετε εσείς, κάποια εκατοστά. Όχι, λίγο πιο χαμηλά στην αρχή, αλλά και στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή μέσα ας πούμε, σε 8 μαθήματα που κρατάει το πρώτο επίπεδο, μαθαίνουν και να σκαρφαλώνουν. Μάλιστα. Και να στέκονται πάνω στο στήλο στον αέρα. Επειδή πάντα η πράξη είναι καλύτερη από την θεωρία, πάμε να δούμε μερικά πλάνα και επανερχόμαστε. Πραγματικά τα πλάνα είναι εντυπωσιακά, Ελευθερία και Τζο, και απορεί κανείς με την ευκολία που φαίνεται και που διδάσκεις. Δηλαδή, το κάνεις να δείχνει πολύ εύκολο. Είναι έτσι? Μέσα σε τόσα χρόνια εμπειρίας έχω κατασκευάσει πλέον το δικό μου σύστημα, το σύστημα πόλωση, που επίσης εκπαιδεύουμε. Α, τι είναι αυτό, είναι διαφορετικό. Για να γίνει κάποιος δάσκαλος. Ναι, είναι η μεθοδολογία με την οποία διδάσκεις. Πώς εξηγείς τις κινήσεις και πώς μπορεί κάποιος αρχάριος ποιες κινήσεις να του διδάξεις ως αρχάριος, ώστε να μπορεί να τα καταφέρει. Μάλιστα. Εσύ, Τζο, πόσα χρόνια κάνεις pole dancing? Περίπου 2 χρόνια. Σε έχει βοηθήσει, έχεις δει κάποιες αλλαγές, όχι μόνο στο σώμα σου, αλλά και στην προσωπικότητά σου, στην νοοτροπία σου? Ναι, στη διάθεσή μου, βέβαια, σε όλα. Κυρίως ξεκινάει από τη διάθεση. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα, το διασκέδασα. Μετά σιγά σιγά βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα.
Και τι ήταν αυτό που σου έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση ώστε από μαθήτρια να ασχοληθείς επαγγελματικά με το pole dancing, να γίνεις δασκάλα χορού κι εσύ, έτσι? Ναι. Βασικά συνεργάζεστε τώρα, είστε στην δουλειά? Είναι απλά υπέροχο, μου αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή το ότι κατάφερα να το διδάσκω τώρα κιόλας είναι πολύ σπουδαίο για μένα. Είναι κάτι που μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Τώρα, κορίτσια, μπορεί κάποιος να... Γενικά, όταν σου αρέσει κάτι, θέλεις και να το μεταδώσεις. Ναι. Δηλαδή, όταν το αγαπάς τόσο πολύ, τότε γίνεσαι και καλός δάσκαλος στο ταξίδι. Έτσι είναι ακριβώς, οτιδήποτε είναι αυτό. Μπορεί κάποιος να βιοπορίζεται από το pole dancing? Δεδομένου ότι είναι κάτι καινούριο στη χώρα μας, πιστεύω ναι. Και δεδομένου ότι θα γίνει ακόμα πιο γνωστό σιγά-σιγά και μπορεί να έχουμε και παραστάσεις, διαγωνισμούς, σεμινάρια. Ναι, σίγουρα μπορεί. Μπορεί να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εγώ δεν το πιστεύω και δεν θα ήθελα κιόλας να γίνει προσωπικά. Γιατί? Γιατί θα χάσει, νομίζω, κάτι έτσι από τη χάρη. Θα γίνει πολύ τεχνικό. Εννοείς ότι θα μπει στη μέση ο πρωταθλητισμός? Ναι, εμένα μου αρέσει να έχει και λίγο τη χορευτική κίνηση και το σεξ μου αρέσει. Ενώ τώρα, αν μπει στη διαδικασία, αν είναι άθλημα, θα είναι απλά έτσι, πολύ. Θα γίνει πιο τυποποιημένο, εννοείς. Τυποποιημένο, κινήσεις, βαθμολογία. Μάλιστα. Θα χάσει κάτι. Την μαγεία που ανέφερες πριν. Ναι. Πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε το pole dancing και από πού? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Στην Ινδία υπάρχει ένα αντίστοιχο από ξύλο, σαν στήλος, που τα νεαρά αγόρια κάνουν κάποιες γυμναστικές ασκήσεις για την εγκυμνασή τους. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Από τα τσίρκα που όταν υπήρχαν οι στήλοι, τα δοκάρια που στήριζαν τη σκηνή, ότι πήγαιναν και οι κοπέλες και δοκίμαζαν κάποιες φιγούρες για να εντυπωσιάσουν το κοινό. Κάτι τέτοιο. Και σιγά σιγά στα strip club, φυσικά, στον Καναδά και στην Αμερική, γύρω στο 1970. Και σιγά σιγά κάποιες κοπέλες άρχισαν να το εξελίσσουν με πιο πολλά ακροβατικά και να αρχίζουν να το διδάσκουν και σε άλλες γυναίκες. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει χώρους, εκτός από τη δική σου σχολή χορού. Έχει σχολές χορού που να διδάσκουν κάτι εξωχήν pole dancing. Να πούμε ότι εσύ διδάσκεις μόνο pole dancing, έτσι? Ναι, είναι σχολή μόνο για pole dancing. Έχει ενταχθεί, νομίζω, όπως ξέρω, σε αρκετά γυμναστήρια και σχολές χορού. Μάλιστα. Ως έξτρα μάθημα, δηλαδή. Όταν έχω την εντύπωση ότι αρκετές κυρίες ευκατάστατες ασχολούνται με το pole dancing, ισχύει αυτό? Ισχύει, ναι, έχουμε πολύ γνωστές πελάτησες. Γιατί είναι και αυτές, όπως για όλες τις, ναι, όπως σε όλες τις γυναίκες αρέσει. Γενικά έχουμε κόσμο από όλες τις ηλικίες, όλα τα επαγγέλματα. Μπορεί να είναι φοιτήτριες, μαθήτριες, γιατρίνες, μεγάλες γυναίκες, άτομα που ασχολούνται με το χορό ή δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Άτομα που γυμνάζονται και το ήθελαν ως κάτι διαφορετικό. Άτομα που δεν γυμνάζονται επίσης και τους άρεσε. Πολλές κοινωνικές ομάδες. Ναι, τα πάντα. Μάλιστα. Σίτζο, τώρα θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει, πού γυμνάζει περισσότερο το pole dancing πάνω στο δικό σου σώμα? Παντού. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι. Καταρχάς, κάθε κίνηση γυμνάζει πιο πολύ ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Και σε συνδυασμό όλες οι κινήσεις γυμνάζουν συνολικά. Ακόμα και η προθέρμανση στην αρχή είναι συνολική. Γυμνάζει τα πάντα, ζεσταίνει τα πάντα. Από ποια ηλικία ενδείκνεται να ξεκινήσει κάποιος να κάνει pole dancing? Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία γίνονται διαγωνισμοί και για παιδιά, τα οποία είναι από ηλικίες 7 ετών. Μάλιστα. Και φυσικά τα πάνε καταπληκτικά. Μέχρι επίσης υπάρχει πρωταθλήτρια που συμμετέχει σε διαγωνισμούς, νομίζω είναι γύρω στα 62. Μάλιστα, πολύ σπουδαίο. Και αυτή τα κάνει όλο περίφημο. Τώρα, Ελευθερία, μίλησε μας λίγο για τις τηλεοπτικές σου εμφανίσεις. Έχεις παίξει σχεδόν σε όλα τα πανελλαδικά μέσα. Δεν μ' άρεσε να τα λέω μεγάλα κανάλια, τα πανελλαδικά μέσα. Νομίζω σχεδόν σε όλα πλέον και με το δικό σας νομίζω έχω ολοκληρώσει. Ολοκλήρωσες τον κύκλο σου. Ήσουνα στην Face Corda, στην... Σε όλα, Μέγκα, Αντένα πρόσφατα, στο Sky, στον Αλφα σε μια παλιά εκπομπή με την Πέτη Μαγκύρα. Γενικά υπάρχει ενδιαφέρον να κάνουν ρεπορτάζ και σε πολλά περιοδικά, επίσης εφημερίδες, στα νέα δηλαδή, παλιά. Μάλιστα. Είναι κάτι πρωτοπόρο και φυσικά κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στον Έλληνα. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέρατε με την δική σας
πρωτοβουλία, με το ήθος σας, με την θέλησή σας και με τη δουλειά που κάνετε, να το περάσετε στον κόσμο ως κάτι πολύ φυσιολογικό, ότι είναι ένας χορός γυμναστική, όπως είπατε και εσείς. Ελευθερία, εκτός από δασκάλα, είσαι και ιδιοκτήτρια σχολών χορού, έτσι. Mm-hmm. Επιχειρηματίας, θα πω εγώ. Ναι. Είσαι νέα επιχειρηματίας. Μάλιστα, ξεκίνησες από την Αθήνα και ήρθες Θεσσαλονίκη. Πώς πήρες αυτήν την απόφαση και γιατί? Μας είπες μέσω των μηνυμάτων, των mail κτλ. Ήταν και προσωπική απόφαση ότι ήθελα κάποια στιγμή να φύγω από την Αθήνα, να μείνω σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, πιο ανθρώπινο. Η Θεσσαλονίκη, ναι. όχι τόση κίνηση, τρέλα, χάος, φασαρία. Mm-hmm. Ήθελα δηλαδή και για μένα. Αλλά ήταν και μια καλή ευκαιρία να ανοίξω σχολή στη Θεσσαλονίκη και μου αρέσει. Δηλαδή μπορώ να συνδυάζω τώρα να μένω εδώ κιόλας και να ασχολούμαι και με αυτό που αγαπάω. Mm-hmm. Να πηγαίνω στη σχολή μου κάθε μέρα, να το μεταδίδω, να γνωρίζω κόσμο που το αγαπάει. Mm-hmm. Αντιμετωπίζεις δυσκολίες ως νέα επιχειρηματίας. Σε μια νέα πόλη κιόλας, έτσι. Ναι, και ειδικά. Πόσο καιρό είσαι στην Θεσσαλονίκη? Σχεδόν 2 χρόνια. Και νομίζω ίσως και η Θεσσαλονίκη είναι έτσι λίγο πιο δύσκολη σαν πόλη. Γιατί πλησιάζεις τον κόσμο? Είναι πιο συντηρητική πόλη. Όχι, δεν είναι πιο συντηρητική. Νομίζω οι κοπέλες που έρχονται είναι λίγο πιο απελευθερωμένες. Δηλαδή το αγκαλιάζουν πιο πολύ, το βλέπουν πολύ ζεστά. Mm-hmm. Η πιο μεγάλη δυσκολία απλά είναι ότι δεν σε ξέρει ο κόσμος, δηλαδή από στόμα σε στόμα, αυτό που λέμε, ότι τώρα μόνο σιγά σιγά έχει μαδευτεί, ας πούμε, από στόμα σε στόμα. Ενώ όταν πρώτο ήρθε ήταν πολύ δύσκολο να με γνωρίσει κάποιος. Μάλιστα. Τώρα πόσες φορές την εβδομάδα ενδείκνεται να κάνει κάποιος pole dancing, να έρθει στη σχολή? Ως αρχάριος 2 με 3 φορές είναι καλά την εβδομάδα. Ούτως ή άλλως δεν αντέχεις και παραπάνω, είναι αρκετά κουραστικό στην αρχή. Mm-hmm. Τώρα κάποιος που προπονείται για διαγωνισμό ή σε επαγγελματικό επίπεδο και κάθε μέρα. Δηλαδή μετά μπαίνουν άλλα στιγμές, πρέπει να κάνεις ασκήσεις ενδυνάμωσης, ευληγησίας, δεν είναι μόνο... Μπορεί να κάνεις κάποια μαθήματα χορού, δεν είναι μόνο χρόνος περνάς mm-hmm. με το στήλο, κάνεις και έξτρα πράγματα. Οπότε καθημερινά. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται, δεν μένει στάσιμο κάποιο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχω μάθει, ας πούμε, να χορεύω pole dancing, πάντα υπάρχουν νέες κινήσεις. Ακόμα και τώρα, ναι, βγαίνουν καινούργιες κινήσεις, μπορείς να μάθεις, mm-hmm. αλλά συνεχώς μπορείς να το εξελίξεις, πιστεύω, και να γίνεσαι καλύτερος. Μάλιστα. Εσύ, Τζο, ως νέα δασκάλα χορού, τι φιλοδοξίες έχεις, θα ήθελες, θα σε ενδιέφερε να συμμετέχεις σε διαγωνισμούς? Ναι, εννοείται. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου. Εννοώ θα έπρεπε να έχεις κάποια καθοδήγηση, μια... Ναι, ότι θα χρειαζόμουν και την ελευθερία, γιατί η ελευθερία είναι η δασκάλα μου. Άσχετα αν και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι δασκάλα, ακόμα εκπαιδεύομαι, ακόμα είμαι μαθήτρια και θα είμαι για καιρό. Mm-hmm. Οπότε θα μου άρεσε αν το κάναμε, να το κάναμε μαζί και για την εμπειρία. Μάλιστα. Βασικά. Στην Ελλάδα γίνονται τέτοια φεστιβάλ? Τώρα γίνεται, έγινε στην Κύπρο. Βασικά ναι. Τώρα γίνεται από σήμερα. Σήμερα. Ναι. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός εθνικός, ας πούμε, στην Κύπρο. Μπορείς να συμμετέχεις βέβαια και ως Έλληνας. Mm-hmm. Και είναι ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν ή πρέπει να είναι από κάποια σχολή? Ναι, υπάρχει ερασιτεχνική κατηγορία και επαγγελματική. Mm-hmm. Με κάποιο έπαθλο ίσως? Νομίζω χρηματικό έπαθλο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, ποιες χώρες έχουν τους καλύτερους χορευτές? Ποιες χώρες φημίζονται για το pole dancing? Σίγουρα η Ρωσία. Mm-hmm. Σίγουρα η Ρωσία. Έχω πάει προσωπικά και είναι πολύ σκληρή και στην προπόνησή τους, δηλαδή, και σαν άνθρωποι. Μάλιστα. Και... Καλά, και γενικά είναι μεγάλες χώρες. Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία. Mm-hmm. Είναι εύκολο να μάθει κάποιος? Αρχάριο, να ξεκινήσει, ναι, να μπει αυτό το μικρόβιο που λέμε για να. Ναι, νομίζω ότι στο πρώτο μάθημα τους μπαίνει το μικρόβιο. Ναι. Ακόμα και αν κάτσει να παρακολουθήσει ένα μάθημα, δηλαδή τους αρέσει. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Mm-hmm. Εσείς ως σχολή χορού, mm-hmm. κάνετε κάποια σεμινάρια, πώς το γνωστοποιείτε στον κόσμο? Για τα μαθήματα εννοείς. Για τα μαθήματα, ναι. Σεμινάρια ανοιχτά προς το ευρύ κοινό. Το σεμινάριο συνήθως είναι για κάποιον που ασχολείται ήδη, δηλαδή για να μάθει το κάτι παραπάνω ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχουν κάθε μήνα ή σχεδόν κάθε 2 μήνες δημιουργούνται νέα τμήματα για αρχαρίους. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κάθε στιγμή
οποιαδήποτε στιγμή κάποιος να ενταχθεί, δεν χρειάζεται να περιμένει, ας πούμε, στην αρχή της χρονιάς. Γιατί υπάρχουν επίπεδα, δηλαδή μετά από 1-2 μήνες πάνε σε διαφορετικό επίπεδο. Οπότε οι καινούργοι δεν μπλέκονται με τους παλιούς και είναι ο καθένας κάνει, ας πούμε, αυτό που πρέπει. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούν να μάθουν, ξεκινάνε από την αρχή. Μάλιστα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική. Αν μια γυναίκα ξεκινάει να κάνει pole dancing για να είναι, να νιώθει αισθησιακή ή για να νιώθει πιο σεξ, να νιώθει καλύτερα μέσα της. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Φυσικά και είναι αποδεκτό. Αποδεκτό. Εξάλλου, ο χώρος έχει την... Δηλαδή και γενικά το γυναικείο σώμα, όταν κινηθεί και σταθεί ωραία, είναι αισθησιακό από μόνο του. Mm-hmm. Δεν μπορείς επίτηδες, δηλαδή, να το κάνεις άγαρμο για να μην βγάλεις αυτό, ας πούμε, το... Έτσι πιστεύω, δηλαδή. Ναι. Και είναι άλλο ένας αισθησιακός χορός και άλλο ένας πρόστιχος χορός. Μάλιστα. Είναι όπως το παρουσιάζεις αυτό. Ακόμα και αυτό πιστεύω είναι τέχνη, δηλαδή, η αισθησιακή κίνηση. Όταν γνωρίζετε, ας πούμε, κάποιο αγόρι, κάποιο φλερτ, να το πω έτσι, και λέτε ότι είστε δασκάλες pole dancing, το παίρνουν κάπως περίεργα? Όχι. Έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις? Δεν ξέρω, επειδή εμείς νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε εντελώς φυσιολογικά. Περνάει και στον άλλο. Το αντιλαμβάνουν και οι άλλοι, ναι, ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαστε εμείς. Μάλιστα. Τώρα, το χορός, το pole dancing, είναι ένας χορός που δεν μπορεί να εκφραστεί σε δημόσιους χώρους, ενώ σε κλασικούς δημόσιους χώρους, παραδείγματος χάρη σε κάποιο κλαμπ, σε κάποιο μπουζουξίδικο, ας πούμε, σε κάποιο ρεμπετάδικο, σε κάποια σκηνή. Πώς εκφράζετε εσείς το pole dancing? Στο σπίτι μου. Μπορείς να βάλεις στήλο στο σπίτι σου. Και πολλές κοπέλες έχουν δηλαδή. Και σε κάποιο στάδιο το χρειάζεται για την προπόνησή σου, ας πούμε. Πρέπει να το έχεις και στο σπίτι. Οπότε φαντάζομαι το παρουσιάζεις σε οποιοδήποτε κοινό θέλεις εσύ μέσα στο σπίτι σου και ίσως το κάνεις και για τον εαυτό σου κυρίως. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εσύ, Ελευθερία, τι στόχους έχεις, τι φιλοδοξίες για το μέλλον και ως δασκάλα χορού και ως επιχειρηματίας? Σίγουρα να φτάσουμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κρήτη, ας πούμε, που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και δεν υπάρχει κάποιος δάσκαλος. Δηλαδή, ο επόμενος σταθμός σου θα είναι Κρήτη. Δεν είναι σίγουρο. Πας προς νότια. Γενικά υπάρχουν πολλές πόλεις που ενδιαφέρονται και μεγάλες πόλεις που δεν υπάρχει ακόμα, όπως η Πάτρα, Λάρισα, Τρίκαλα. Και σίγουρα να δημιουργήσουμε διαγωνισμούς, να μαθευτεί ακόμα περισσότερο, ίσως παραστάσεις και εμφανίσεις. Θα μπορούσε να γίνει και κάποιο ανεπίσημο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, pole dancing, ίσως? Ναι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι πλέον. Θα τον αναλάβετε εσείς? Εντάξει, ως χώρα απλά χάνουμε λίγο στην οργάνωση και στην αποφασιστικότητα, νομίζω, αλλά... Πάντως, η προσωπική μου άποψη πως αν το αναλάβετε θα πάει μια χαρά και θα πετύχει σίγουρα. Τώρα, πού μπορεί κάποιος να βρει τη σχολή σας, πού είστε, πώς μπορεί να σας μάθει? Στην Αθήνα είμαστε στην οδό Ασκληπίου, 156. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Απελόκηπος. Μας παρακολουθούν από Αθήνα μέσω ίντερνετ, καθώς εκπέμπουμε και στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη, Βαλόρη του 12. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει και το site μας, που είναι, είναι www.polosi.gr. Και μπορεί να μάθει κάποιος τα πάντα, από τιμές, το πρόγραμμα, πληροφορίες για τα μαθήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Είναι κάτι που φαίνεται ότι σου αρέσει, δηλαδή όταν μιλάς βγαίνει από μέσα σου και είναι πολύ θετικό αυτό. Χρωστάς βέβαια και ένα μπράβο και στη δασκάλα που σου μετέδωσε κυρίως αυτό το πάθος. Ναι, εννοείται. Και στη διδασκαλία το μεταφέρει αυτό στον κόσμο. Έτσι είναι, το ένα πάει στο άλλο. Εσύ, Τζο, διδάσκεις σε μικρότερες ηλικίες ή... Δεν έχει να κάνει. Όχι. Τα τμήματα δεν πάνε ηλικιακά. Α, δεν πάνε ηλικιακά. Αλλά διδάσκω στα πρώτα τμήματα, στις αρχάριες. Άντρας υπάρχει στη σχολή σας? Ναι, υπάρχουν, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Γιατί δεν βολεύουν τα ωράρια ώστε να δημιουργηθεί τμήμα. Ναι. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Και κάποιοι είναι και σε προχωρημένο επίπεδο. Μάλιστα. Γιατί όχι, κάτι εναλλακτικό και που μπορεί να τους βοηθήσει γενικότερα στο σώμα τους. Λοιπόν, Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ευχόμαστε πάντα να πρωτοτυπείς, να κάνεις νέα πράγματα, είτε αυτό είναι ως δασκάλα χορού, είτε ως επιχειρηματίας. Και σίγουρα το pole dancing είναι κάτι το οποίο γοητεύει και συγκινεί άντρες, αλλά και γυναίκες, έτσι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα έρθει μια γυναίκα, θα σας δει και δεν θα σας χειροκροτήσει. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Καληνύχτα σας.